Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, είναι 8 του Φλεβάρη. Είναι η επόμενη μέρα από την επίσκεψη χθες στο Ισραήλ του Έλληνα Πρωθυπουργού, μετά βέβαια την Κύπρο, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αντέχει ακόμη, έτσι, παρά τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ, και βεβαίως μια συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ των δύο υπουργών τουρισμού, του Έλληνα και της Ισραηλινής, για την σεζόν σε ένα επίπεδο διμερούς συνεργασίας, με αφορμή αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει προταθεί, δηλαδή το λεγόμενο πράσινο διαβατήριο, αφού σε αντίθεση με την δική μας την χώρα, από ό,τι διαφαίνεται, πολύ σύντομα θα έχουν εμβολιαστεί άπαντες στο Ισραήλ. Μας ενδιαφέρει, μας αφορά, είμαστε μια χώρα, μια περιοχή, ειδικότερα δε το νησί της Ρόδου, αλλά και άλλα νησιά, τα οποία έχουν και δέχονται έτσι επισκέψεις από Ισραηλινούς. Έχουμε και την ελπίδα ότι εφόσον η χρονιά ξεκινάει, η σεζόν ξεκινάει και με βάση και το εβραϊκό Πάσχα, στο τέλος Μάρτη, αρχές του Απρίλη, μπορεί το πρώτο σάρτερ να είναι στην Ελλάδα, στη Ρόδο, από το Ισραήλ, όπως επίσης να δούμε τι γίνεται και με αυτή την περίφημη συμφωνία συμμετοχής της Ελλάδας σε ένα πειραματικό φάρμακο, για το οποίο χθες έγινε αναφορά και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να δούμε τελικά δηλαδή τι έγινε στο Ισραήλ. Έχουμε την χαρά στο Ισραήλ να ζει, να διδάσκει ένας συμπατιώτης μας, είναι ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος, δικηγόρος, δόκτωρ διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριόν του Ισραήλ, και βεβαίως θα ήθελα λίγο αργότερα να ανοίξουμε και ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει ουσιαστικά με την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, ιδιότητα και του κυρίου Χαρίτου, να δούμε δηλαδή ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με το τι έγινε στο Ισραήλ, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η συμφωνία, να τον δούμε. Ενίοτε υπάρχουν και κάποια προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην σύνδεση, δεν είναι καλή, αλλά η ουσία νομίζω είναι αυτά τα οποία θα υποθούν, και όχι αν υπάρχει η τελειότητα είτε στην εικόνα ή έχουμε κάποια προβλήματα ενίοτε και στον ήχο. Λοιπόν, να τον καλησπερίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαρίτου, αγαπητέ φίλε Γαβρίλη. Και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ. Σας χαιρετώ. Έχω να βρεθώ στη Ρόδο ένα χρόνο και 7 μήνες και νομίζω 8 μέρες. μου θυμίζει ένα παλιό βιβλίο τώρα. Μετράς και τις ημέρες δηλαδή, έτσι. Ένα χρόνο, 7 μήνες και 8 ημέρες. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν είναι καλή η ζωή εδώ. Το θέμα είναι ότι όσο κλεισμένοι είστε εσείς, το ίδιο κλεισμένοι είμαστε και εμείς. Και μπορώ να σας πω ότι εμείς είμαστε κλεισμένοι 11 μέρες επί της ουσίας. Σχεδόν ένα χρόνο. Και είχα υποχρεώσεις και από το Πανεπιστήμιο, και όταν είχα τη δυνατότητα να έρθω στη Ρόδο για την πρωτοχρονιά, την προηγούμενη, μιλάμε για το 19, έτσι, έπρεπε να είμαι στην Κύπρο. Και θεωρούσα ότι, εντάξει, ότι η Ρόδος είναι κοντά. Αλλά τελικά δεν είναι κοντά. Τα έφερε η μοίρα να είναι δύσκολες πλέον οι μετακινήσεις. Και για τον λόγο αυτό είχα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έβλεπα τους δύο πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του Ισραήλ χθες, που ανακοινώνανε για τη νέα συμφωνία για τον τουρισμό. Και θα ήθελα να σας πω για αυτή τη συμφωνία, η οποία, πριν πάμε στη συμφωνία, να πω αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή ότι έχεις υποχρεώσεις και στο Ισραήλ, στο Πανεπιστήμιο του Μπεν Γκουριόν, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, έτσι. Αυτό έχει προκύψει τώρα, όταν είχα μεταβεί την πρωτοχρονιά και τον Φεβρουάριο τον προηγούμενο, ήμουνα σε ένα συνέδριο και σε μια σύσκεψη που είχα. Αλλά ναι, διδάσκω σε δύο πανεπιστήμια. Είναι η πρώτη φορά, δηλαδή έχει ο κορονοϊός και τα καλά του. Αν δεν υπήρχε αυτή η πανδημία, αυτό το project που είχα προτείνει στο πανεπιστήμιο το δικό μου εδώ στο Ισραήλ και στο πανεπιστήμιο της Κύπρου,
να εισάγουμε σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας των πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο από το 1946 έως και το 1993, δηλαδή 1946 που άνοιξαν τα στρατόπεδα κράτησης των Βρετανών στην Κύπρο. Είναι μια ιστορία που θέλει πολλές εκπομπές για να την αναλύσουμε. Έως και το 1994 που ανοίγουν οι πρεσβείες της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ στο Ισραήλ μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο. Αυτό το χρονικό λοιπόν το διάστημα είναι που για πρώτη φορά το εισάγουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα των δύο χωρών. Το διδάσκω αυτό το μάθημα σε αυτό το εξάμηνο στα εβραϊκά εδώ και στα ελληνικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέσω του Zoom. Και κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου έχουν προγραμματιστεί και τρεις διαλέξεις ειδικών και αυτές θα γίνουν από το Zoom με κοινό που θα αποτελείται και από τους φοιτητές από το Ισραήλ αλλά και από τους φοιτητές από την Κύπρο. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται για πρώτη φορά. Πρώτη φορά δηλαδή ένα μάθημα να διδάσκεται σε δύο γλώσσες που είναι γλώσσες των φοιτητών, αποστάσεως και χρόνος. Και να έχουν οι φοιτητές των δύο χωρών την ίδια άσκηση να κάνουν, δηλαδή να εξετάσουν οι Ισραηλινοί, να μπουν στο αρχείο των εφημερίδων μια συγκεκριμένη εποχή και να δουν πώς καλυπτόταν οι σχέσεις Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, πώς είχε καταγραφεί από τους δημοσιογράφους, από τον τύπο τον Ισραηλινό και αντίστοιχα οι Κύπροι θα ανατρέξουν στο αρχείο των εφημερίδων της Κύπρου για να κάνουν ανάλογη έρευνα. Και είναι μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, το μάθημα, με μια εκδρομή που θα συμμετείχαν και οι φοιτητές από το Ισραήλ και από την Κύπρο, που θα έρχονταν οι Κύπροι εδώ και οι Ισραηλινοί θα πηγαίναν στην Κύπρο για να δουν από κοντά τα συγκεκριμένα σημεία και να παρακολουθήσουν και τις διαλέξεις που στην ουσία θα ολοκλήρωναν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από το μάθημα. Αλλά ο κορονοϊός έχει και τα άσχημά του. Αλλά το καλό του είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτή η πανδημία και αυτή η κρίση, δεν θα ανοιγόταν αυτή η να φέρει για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή κοινότητα δύο χωρών, δύο πανεπιστημίων πολύ σημαντικών να συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα φυτώριο από επιστήμονες, από νέους ανθρώπους, από μελλοντικούς είτε δημοσιογράφους, είτε διπλωμάτες, είτε πολιτικούς που να γνωρίζουν τι συνέβη, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά ανάμεσα στις τρεις χώρες μας, οι οποίες είναι πολύ παλιές στην περιοχή, δύο λαοί αρχαίοι με νέα κράτη το καθένα σε σχέση με την ιστορία τους και την πορεία τους. Εμείς εξετάζουμε αυτή την περίοδο ούτως ώστε να βοηθηθούν οι φοιτητές μας και των δύο χωρών να αντιληφθούν επίσης ποια είναι η δυναμική των πολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή αυτή τη στιγμή, πώς επικοινωνούν οι τρεις αυτές οι χώρες που μέχρι πριν μια δεκαετία δεν θεωρείται αυτονόητο ότι θα μπορέσουν να τα βρουν και να συνεργαστούν και αν δεν υπάρχει γνώση για το τι δεν πήγε καλά, όχι για το τι έχει πάει καλά, για το τι δεν πήγε καλά κατά το παρελθόν, δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει όσες δυσχέρειες ή δυσκολίες ή προβλήματα ή να εκτιμήσουμε και τα καλά πράγματα που συνέβησαν εκείνη την περίοδο ή και τώρα
ή θα συμβούν στο μέλλον. Συγγνώμη, τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μια ιδιαίτερη πτυχή σε σχέση με το παρελθόν, όμως έχει και μια πολύ μεγάλη προοπτική με βάση το μέλλον. Δηλαδή, έτσι, με βάση και αυτή τη συμφωνία των τριών χωρών, δηλαδή, για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του Μεσογείου, ο ρόλος που παίζουν αυτές οι χώρες, η ανταγωνιστικότητα η οποία εκ των πραγμάτων δημιουργείται, δηλαδή, και οι διάφορες συμμαχίες στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Και ιδιαίτερα ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς, και εκεί θα ήθελα να καταλήξω δηλαδή, ενώ αυτή η καλύτερη ανάπτυξη σε μια εποχή που ζούμε, τα πάντα κινούνται και με τη λογική, αν θέλεις, της εμπορικής διάστασης με το Ισραήλ. Και θέλω να ρωτήσω αν τελικά αυτό το μάθημα δεν θα μπορούσε, έτσι, να είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει, λέω τώρα εγώ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εννοείται το τμήμα των Μεσογειακών Σπουδών. Ακριβώς, στη Ρόδο. Σωστά, σωστά. Αν θα ήθελε να το εντάξει στο πρόγραμμά του, εγώ θα είμαι πολύ ευτυχής. Να σας πω, εγώ δεν έχω την πρωτοβουλία για το ποια πανεπιστήμια θα συνεργαστούν. Εγώ υπέβαλα μια πρόταση. Η πρόταση αυτή είχε περάσει από πολλούς ελέγχους και πολύ αυστηρούς ελέγχους και από τον Μπεν Γκουριόν αλλά και από το Κύπρου. Δύο πανεπιστήμια που, ναι μεν το Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν το ήξερα εδώ και δύο χρόνια, είμαι στο Ινστιτούτο και επεξεργαζόμαστε στο προσωπικό αρχείο του Μπεν Γκουριόν. Εγώ επικεντρώνομαι στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ επί της εποχής του σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί μπορώ να συνδυάσω τις πηγές και τις εβραϊκές αλλά και τις ελληνικές και να βγω σε συμπεράσματα από γραφειοκρατικής απόψεως και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις κλπ. Τώρα έμαθα πώς συμβαίνει αυτό και παράλληλα έπρεπε να είμαι σε επαφή και με τη Λευκωσία για να κινήσω αυτό το project. Ευτυχώς έχουν βρεθεί οι φορείς εκείνοι που το χρηματούν. Συγκεκριμένα είναι ο Οικογενειακός Εβραϊκός Φορέας Bnei Brit που έχει την έδρα του στην Αμερική και που σε συνεργασία με την ΑΧΕΠΑ και με άλλες ομογενειακές οργανώσεις των Ελλήνων και των Κυπρίων στην Αμερική εδώ και μια δεκαετία έχουν βάλει ως σκοπό να φέρουν κοντά τους δύο λαούς και τις τρεις χώρες και κάπου από ένα σημείο και μετά είδα ότι μια ιδέα που έκατσα και την έγραψα και όταν την έγραφα θα σας πω την αλήθεια θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή γιατί όταν εγώ την είχα υποβάλει δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και γενικά η διδαχή εξ αποστάσεως ήταν υποτιμημένη σε αυτό. Και ξαφνικά ήρθε μια καταστροφή, είναι μια καταστροφή. Είναι αυτό που λένε ότι η κρίση δυστυχώς έγινε ευκαιρία. Δηλαδή εδώ υπάρχει ουσία σε αυτή την αναφορά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει πολλούς, όχι γεμίσει, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, υπάρχουν πολλοί γνώστες και στο Ισραήλ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που γνωρίζουν καλά την Τουρκία. Έχει έρθει ο καιρός να υπάρξουν και στο Ισραήλ άνθρωποι ελληνολόγοι κατά το τουρκολόγοι, αλλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει ανάγκη ανθρώπων εξειδικευμένων που να γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην γειτονική μας αυτή χώρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή και εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεις, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι και ένα μεγάλο θέμα αν κάποιοι μπορούν να δουλέψουν λίγο μεθοδικά και βλέποντας λίγο και στο μέλλον κάποιες κινήσεις. Και ακαδημαϊκά αναφέρομαι, αλλά και πρακτικά. Θα σας πω μια και μια διαπίστωση που είναι σύντομη. Εδώ στο Ισραήλ όταν προτείνεις κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ όλοι σου λένε προχώρα ακόμα και να μην εμείς είμαστε από πίσω σου και αν δεν γίνει καλά τώρα θα γίνει καλά μετά. Στην Κύπρο σου λέει αν μου δώσεις τα εχέγγυα ότι θα πάει τότε ακόμα και να μην το ξέρω εγώ θα το βοηθήσω.
Στην Ελλάδα έχω παρατηρήσει, με λύπη μου, ήδη πριν είμαι εδώ, αλλά νομίζω ότι το ξέρουμε και όλοι όσοι, έχουμε, όσοι ζούμε στην Ελλάδα και γνωστό πια και δεν χρειάζεται και να το εξηγήσω και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι το έχουν καταλάβει, ότι όταν προτείνεις στην Ελλάδα κάτι καινούριο, η πρώτη αντίδραση είναι μην το κάνεις. Ναι. Και είναι εντάξει, μπορεί τώρα δεν είναι της ώρας, θα το δούμε κάποια στιγμή μελλοντικά. Δηλαδή, ναι, να σας πω κάτι. Έχουμε περάσει μία δεκαετία από το 10 έως και τώρα με την συνεννόηση των τριών χωρών με αφορμή το αέριο. Έχουμε αργήσει όμως να γνωρίσουμε οι μεν τους δε. Μάλιστα. Και αυτό σε βάθος χρόνου θα το πληρώσουμε. Άρα η παιδεία είναι πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να το φροντίσουμε. Και οι τρεις χώρες. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά τώρα δες καμιά φορά πώς τα φαίνει η ζωή, οπότε εκ των πραγμάτων είμαι αναγκασμένος τώρα να πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω για να ανοίξουμε το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη συμφωνία η οποία υπεγράφει χθες, να μας δώσει τη διάσταση τι να περιμένουμε και έχοντας την δυνατότητα να μπορείς να διαβάσεις δηλαδή και τις προσδοκίες και των δύο χωρών. Τι λέμε εμείς, άρα τι παρουσιάζουμε εμείς, και τι λένε και οι Ισραηλοί, όπως επίσης να πάμε και σε αυτό το οποίο συμβαίνει και βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον μας αφορά εμάς, πώς κατάφερε το Ισραήλ να είναι σε μια διαδικασία να έχει εμβολιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει υπερβεί το 57%, θυμάμαι καλά, και σε δύο μήνες να υπολογίζεται ότι θα είναι όλοι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι ένα θαύμα, έτσι. Ένα θαύμα σε σύγκριση με την Ευρώπη, κατανοώ. Λοιπόν, εξηγείται και θα το συζητήσουμε. Ωραία, ύστερα, λοιπόν, ύστερα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Γαβριήλ Καρίτο από την Ιερουσαλήμ.